Ξέρετε ασφαλώς ότι έκανα περίπου 40 χρόνια για να μπω στην Βουλή. Και ο λόγος που έκανα 40 χρόνια να μπω στην Βουλή ήταν τα εκλογικά συστήματα που ήταν, όπως μου έλεγαν κάποιους, με τα πόνους, με τις καρπονοθείες, με τις τηλεοράσεις που ελέγχανε και δεν αφήναν να μιλήσουμε εμείς οι υπόλοιποι, με τα έργα που δίναμε σε φίλους, με τον τρόπο το γνωστό, δεν χρειάζεται να λέμε ποιο. Και στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν όλοι τι γινόταν με όλες αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ένα σύστημα για να διαιωνιστεί στην εξουσία, που κατ' ουσίαν γινόταν κατάχρηση εξουσίας και ένας φαύλος κύκλος παρανομιών. Αυτό ήταν. Χαίρομαι που ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζει κάποιους κανόνες, γιατί από ό,τι κατάλαβα η τελευταία νόμη του 2016 είναι προσαρμογή σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίζουμε, που έχουμε μεταφέρει στους πολίτες την άποψη ότι ήθελα να μας φάνε, είναι η μόνη από τις οποίες ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μόνοι άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που την αποτελούν, οι δίνοντες και ο κόσμος των 400 εκατομμυρίων που κρατήσει, είναι οι μόνοι που μπορούν να μας επιβάλλουν να γίνουμε κράτος δικαίου και ηθικής. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Να ξέρετε ότι αν χάσουμε το τρένο της Ευρώπης και το ευρώ, μετά είναι η Βενεζουέλα, η Βολιβία και τον αντρώμο ένα στον άλλο. Από αυτή την Ευρώπη βεβαίως έχουμε παράπονα. Γιατί νομίζουμε ότι αυτή φταίει για την κατάσταση που είμαστε. Δεν νομίζω όμως να φταίει αυτή. Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, δεν θα είχαμε ελλείμματα. Δεν θα είχαν γίνει τα μεγάλα έργα μετάβαση. Όχι. Θα είχε γίνει καμία συμμόρφωση, απολύτως καμία. Θα διαιωνιζόταν ένα κλίμα παροδιαφυγής και παρανομιών που θα βόλευε κάποιος. Και οι υπόλοιποι, ο απλός κόσμος, υποτάσσεται. Αυτή είναι η κοινωνία η ελληνική. Κάποιοι κάνουν το κομμάτι και οι υπόλοιποι υποτάσσονται. Και πώς υποτάσσονται με τα κανάλια, με τους δημοσιογράφους. Ακόμη και σήμερα άκουγα ένα τρισίδι προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη φταίει για όλα. Η Μέρκελ έρχεται να μας πάρει τα πετρέλαια και τα οικόπεδα. Όλα. Δηλαδή η Ευρώπη ξύπνησε ένα πρωί και είπε ότι η Ελλάδα είναι πάμπλωτη και είπε πάμε να της τα πάρουμε όλα τα ασημικά. Ελλάδα. Αυτή την πολιτική δίνουν οι δημοσιογράφοι. Έχουν χτιστεί καριέρες επί του θέματος αυτού. Καριέρες. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι βαθύτερο. Είναι οι μορφωμένοι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία να πάρουν πρωτοβουλίες. Είναι μια ευκαιρία να γίνουμε κράτος σοβαρό, με νόμους που να τηρούνται και ελπίζω ότι σιγά σιγά ο παλαιοκομματισμός από την Βουλή θα αρχίσει να φεύγει, να φεύγει εκτός Βουλής, αρκετά μας ταλαιπώρησε και να μπαίνουν άνθρωποι με σοβαρότητα που να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και όχι μέσα στην Βουλή να κάνουν τους Ευρωπαίους και έξω από την Βουλή στα καφενεία να βρίζουν την Ευρώπη, γιατί γίνονται και αυτά. Πολλές φορές άλλων κομμάτων προσώπους εισμέν τις ομιλίες τους είναι αναγκασμένοι και λένε αυτά που πρέπει, εις δε τα καφενεία βρίζουν την Ευρώπη γιατί έχει περάσει αυτή η άποψη. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσω τώρα περισσότερο το ακροατήριο. Εγώ πιστεύω ότι το στίχημα της χώρας είναι στίχημα ανανέωσης του πολιτικού βίου, γιατί οι παλαιοί είναι ψημένοι με έναν τρόπο. Και είμαστε η μόνη χώρα που πολεμούν να μας σώσουν αυτοί που μας πτώχευσαν. Αυτό είναι επιπολαιότητα.
δηλαδή κόμματα που επί χρόνια υπήρξαν και ξαναυπήρξαν με διάφορους τρόπους, προσπαθούν τώρα, ενώ κρίστηκαν σε κάποια τρύπα κάποιοι, να ξαναεμφανίζονται. Δηλαδή πέρασαν 2-3 χρόνια ξανά οι ίδιοι, μπροστά. Αυτές οι μέθοδοι είναι μεγάλη αγάπη προς την εξουσία που έχουν κάποιοι και καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να βρεθούν. Δεν μπορούν χωρίς εξουσία, είτε είναι πρωθυπουργοί, είτε είναι ό,τι και να είναι, επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος, θέλοντας να έρθουν στο προσκήνιο ξανά. Και όπου βρίσκομαι στο εξωτερικό μου λένε αυτοί που σας πτώχευσαν, αυτούς έχετε πάλι στη Βουλή. Αυτό μου λένε. Όλοι. Δεν μου λένε τίποτα άλλο. Από ποιους περιμένει αυτή η χώρα ένα νέο ήθος, ένα νέο μενταλιτέτ? Από ποιους περιμένει αυτή η χώρα? Από αυτούς που διορίζανε? Λέει, το Πασόκ έκανε, δεν και δεν στρέφομαι κατά το Πασόκ, γενικά μιλάω. Έκανε σε κάποια στιγμή τον νόμο Πεπονή. Και μέχρι την ώρα εκείνη τι γινότανε? Αφού διορίσανε ένα εκατομμύριο κόσμο, μετά κάναν τον νόμο Πεπονή να σταματήσουν οι προσβλήψεις. Ωραίο. Τι πιστεύουν αυτοί, στη δικαιοσύνη, στην ισοπολιτεία, εις τι πιστεύουν όλοι αυτοί? Λοιπόν, εγώ ξέρετε, σας είπα και στην αρχή ότι έκανα 40 χρόνια να στη Βουλή. Και υπάρχουν δυνάμεις που με τορπιλίζουν ακόμη. Αν δείτε σε εφημερίδες, άλλα κόμματα έχουν συνεχή προβολή. Εγώ δεν έχω, γιατί κάτω με στο λουφούνι πολλών. Είμαι δύσπεπτος για πολλούς. Πάνω απ' όλα δεν με θέλουν. Γίνονται συναντήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν με λογαριάζουν. Και βέβαια δεν θέλω. Δεν θέλω, γιατί εγώ έκανα 40 χρόνια αγώνες κατά ενός συστήματος Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα συμμετάσχω? Τι θα πω στους ψηφοφόρους μου? Ότι πάμε παιδιά να ξανακολλήσουμε εκεί από όπου φύγαμε? Ηθικά δεν νομιμοποιούμε. Ηθικά δεν νομιμοποιούμε. Θα σας πω κάτι για την τελευταία διαπραγμάτευση, ένα λεπτό μόνο και θα αποχωρήσω. Τα άλλα θα τα πείτε μόνο σας. Εγώ θα στηρίξω τις όποιες αποφάσεις. Λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, για να δούμε πόσο ακόμα είναι και αυτή. Λέει, ψηφίστε τα εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίστε τα. Εμείς λέει, δεν θα ψηφίσουμε. Αλλά όταν έρθουμε, θα τα τηρήσουμε. Τι είναι αυτό? Αυτό συγγνώμη τι είναι? Δεν θέλει να κουμπίσει την προδοσία, τα αποτελέσματά της όμως τα θέλει. Δεν θέλει να κουμπίσει. Να μην την πούν ότι αυτή τα πήρε τα μέτρα. Αλλά όταν έρθει θα τα τηρήσει. Αυτό είναι σοβαρότητα κομματική. Ισάρο κράτος θα μπορούσε κόμμα να του πει αυτό το πράγμα. Και λέω τώρα, και το Πασόκ το είπε. Αν τόχευσε αυτή η χώρα τα τελευταία 50 χρόνια, από αυτά τα δύο κόμματα δεν τόχευσε. Βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διαδοχή του Πασόκ. Γιατί όταν το Πασόκ από 45 πάει 4, μετακομίσαν οι άνθρωποι στο... Δεν είναι και εγώ το κόμμα, μην είναι με αστειότητες. Αλλά ποια κόμματα πτώχευσαν, έλα από το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν να ψηφίσουν. Δεν θέλουν να ψηφίσουν. Μα αν δεν ψηφίσουν αυτοί που μας πτώχευσαν και λέμε, με ρωτούν, θα ψηφίσετε εσείς? Δεν θα σηκώσω εγώ το σταυρό, εγώ που έδινα μάχες 40 χρόνια να λέω όλων. Να πάω να ψηφίσω εγώ, ζητούν πλάκα. Να ψηφίσω εγώ, να έχω την τύχη του κουβέλη του όλων αυτών που κατεστράφησαν και εκείνοι να εκπεριφέρονται ως αντιμνημονιακοί. Έξυπνο, Έχουμε έξυπνους πολιτικούς. Λοιπόν, περισσότερο όμως πιστεύω ότι έχουμε και έξυπνο λαό που θα πάρει όλους αυτούς καμπάκι.